Καλημέρα σας, αγαπητοί φίλοι, αγαπητές φίλες, κυρίες και κύριοι, ακροάτες, ακροατές στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στην σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση, 5η 14 Ιουνίου. Στο ραδιοθάλαμο είναι ο Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Άδωνης Γεωργιάδης. Καλημέρα σας, κύριε Αντιπρόεδρε. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Πρωτού ξεκινήσουμε με όλα τα υπόλοιπα, αλλά λίγο πιο κοντά σας, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ στο μικρόφωνο. Θέλω να προτάξω το εξής θέμα. Είναι και στην αναμονή ο κύριος Μανώλης Μαυρομάτης. Αλήθεια, ποια ομάδα υποστηρίζετε στο. Έχετε κάποια αποδείξη? Εγώ υποστηρίζω τη Γερμανία. Τη Γερμανία, μάλιστα. Άλλη δεύτερη επιλογή. Μία. Πάτε μονοκούκι. Μονοκούκι, έτσι. Εντάξει. Λοιπόν, εγώ θέλω, κύριε Αντιπρόεδρε της Νέας Δημοκρατίας, να προτάξω το εξής θέμα στην έναρξη. Τηλεφώνησε μια μητέρα νέος παιδιού 9 ετών. Χθες στο τέλος της εκπομπής δεν μπορούσα να διαχειριστώ το μήνυμα. Και η οποία μας είπε τα εξής. Της τηλεφώνησαν από το νοσοκομείο παιδών ότι της ακυρώνουν ραντεβού του παιδιού με το ογκολογικό τμήμα και της καθορίζουν ραντεβού μετά τις 30 Ιουλίου. Έως τότε δεν υπάρχει γιατρός. Το ραντεβού το είχε κλείσει προ 3 μηνών. Αυτό είναι αδιανόητο. Λοιπόν, ακούω από το ιατρείο του. Είναι δυνατόν για ογκολογικό θέμα να υπάρχει διακασέζη λοιπόν, σε παιδί? Ναι. Μαθαίνω στο ιατρείο, στο φαρμακείο του ΕΦΚΑ, τα φάρμακα για τις δύσκολες παθήσεις. Εκεί ταλαιπωρείται κόσμος. Λείπουν φάρμακα, κύριε Γεωργιάδη. Λείπουν φάρμακα για θεραπείες, δηλαδή προγραμματισμένες θεραπείες. Και οι άνθρωποι βασανίζονται διότι το νοσοκομείο τους δηλώνει. Μπορώ να σας πω ακόμη και για σε χρήση σε ιδιωτικό νοσοκομείο. Δηλαδή, επειδή όμως θα χορηγεί ένας φορέας αυτά, ο ΕΦΚΑ δηλαδή, υπάρχει πρόβλημα. Έχουμε κατάρρευση στο σύστημα. Αυτό προσπαθώ να πω. Η αλήθεια είναι ότι και σε δικό μου γραφείο έχουν έρθει πάρα πολλές σχετικές καταγγελίες, κύριε Πρωτοσάλτε. Ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα πια. Υπάρχουν ελλείψεις φαρμάκων. Αυτό έχει να κάνει με το ότι έχει ξεφύγει πάρα πολύ το clawback και άρα οι εταιρείες αισθάνονται ότι δεν κερδίζουν πια χρήματα φέροντας φάρμακα στην Ελλάδα. Και παρά τους ασταμάτητους λιθυράμβους του κυρίου Πολάκη για το πόσο καλά πάει το Εθνικό Σύστημα Υγείας, και στο γραφείο μου έρχονται, αλλά βλέπω και γενικώς από καταγγελίες κτλ. Ότι τα πράγματα πάνε πάρα πολύ άσχημα. Ναι. Μήπως πρέπει μαζί με τον κύριο Οικονόμου και όλους όσοι ασχολείστε με τα θέματα υγείας να κάνετε ένα, πώς το λέμε, έτσι, μια. Προχθές ένας πολύ γνωστός. Πώς να το πω, μια πιο εμπεριστατωμένη διερεύνηση του θέματος. Προχθές ένας πολύ γνωστός αριστερός της Ανταρσίας, μάλιστα, γιατρός από το νοσοκομείο της Νίκαιας, ανέβασε στα social media ένα περιστατικό προχθεσινό από ένα χειρουργείο στο νοσοκομείο της Νίκαιας, φοβερό. Ότι την ώρα του χειρουργείου έμειναν χωρίς υλικά, με ανοιγμένο τον άνθρωπο ψάχναν για τα υλικά κτλ. Ναι, δηλαδή μήπως πρέπει να γίνει μια πιο εμπεριστατωμένη κοινοβουλευτική εργασία πάνω σε αυτό. Ναι, εντάξει, φυσικό νόμο πηγαίνει. Παντού πηγαίνει άνθρωπο. Δεν λέω ότι πηγαίνει, ούτε λέω ούτε που. Αλίμονο με τον κύριο Οικονόμου και όλοι μαζί θέλω να πω να μπείτε πιο δυνατά μέσα, γιατί δεν είναι εύκολη η παροχή των στοιχείων και δεν θέλω να σας. Εγώ δεν θέλω να κρύβω πίσω από το δάχτυλό μου. Θα ήθελα να ελεγχθούν λίγο και οι πληροφορίες που βγαίνουν από τους συνδικαλιστές, οι οποίοι συνδικαλιστές είναι με την εκάστοτε αντιπολίτευση. Ξέρετε τώρα πώς δουλεύει αυτό το σύστημα. Δεν θέλω στοιχεία τύπου να ρίξουμε γάτα μέσα στο χειρουργείο για να πούμε ότι δεν πάει καλά. Καταγγελίες των συνδικαλιστών. Ναι. Σας είπα. Εγώ θέλω να. Γιατρός. Επώνυμος. Πολύ γνωστός γιατρός. Ξέρω. Σε ποιον αναφέρεστε. Έχουμε δεχτεί την μήνυ του σε προγέννητο χρονικό διάστημα. Λοιπόν. Ο κύριος Μανώλης Μαυρομάτης, αλλά μισό λεπτό. Το σήμα τον ξημαρχίζει ένα πολύ μεγάλο γεγονός. Θα απορροφήσει έτσι το ενδιαφέρον μας και των ανδρών και των γυναικών που αγαπούμε το ποδόσφαιρο. Παρακαλώ πολύ, είναι το Μουντιάλ στη Ρωσία. Και είναι η αλήθεια ότι τώρα θα διασπαστούμε, φίλες και φίλοι. Έχουμε τον ποιητή Νίκο Κοτζιά, ο οποίος λέει ότι είναι έτοιμος να ανοίξει και το αλβανικό, να ανοίξει και το κυπριακό. Δηλαδή βρήκαμε παπά να θάψουμε 5-6 είναι τώρα το. Πιστεύω ότι δεν υπάρχει χώρα που να έχει διαφορές ιστορικές με την Ελλάδα που να μην επιθυμεί να τις λύσει κατά τη διάρκεια της παρούσης κυβερνήσεως. Έχω την αίσθηση ότι θα μοιράσουμε χαρτάκι προτεραιότητας γιατί θα συνοστιστούν διάφοροι. Υποπτεύομαι ότι ο Σουνούπο θα δεχθούμε έτοιμα από το Ιράν, από την Περσία,
για τις πολεμικές αποζημιώσεις που μας ζητήσουν για την εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Το που το ξεκαθαρίσαμε και τον Αλεξάνδρου. Λοιπόν, οπότε ο κύριος Νίκος Κοτσιάς, το ποιητής, πάει στο ότι θέτει το καβαφικό ερώτημα: τι θα κάνουμε όταν τελειώσουν τα θέματα αυτά τα οποία θα τελείσουν παρέα με τον κύριο Τσίπρα. Θα πάει διακοπές, ξέρετε ότι έχει λύσει όλα τα μεγάλα προβλήματα του πλανήτη και θα το αναθέσουν προφανώς οι νέοι του φίλοι να λύσει και ανώτερα προβλήματα γιατί είναι πολύ ικανός. Παρακολουθώντας την τηλεοπτική συνέντευξη στο πρώτο κρατικό κανάλι της κυβερνητικής τηλεόρασης, θες, όπου οι ερωτήσεις του κυρίου Παπαχελά ενοχλούσαν, βρε παιδί μου, εντάξει, έκανε ερωτήσεις ο άνθρωπος. Καταρχά, θέλω να σχολιάσω το εξής. Αλλά ενοχλούσαν, δηλαδή. Θέλω να σχολιάσω το εξής. Προκαλούσαν έτσι το πρόβλημα του Τσίπρα. Θέλω να το σχολιάσω αυτό. Δεν μπορώ να το σχολιάσω. Καλά, εντάξει. Οι μόνες ερωτήσεις που δημιουργούσαν στον κύριο Τσίπρα μία αίσθηση εκνευρισμού γιατί ήταν επί της ουσίας ήταν του κυρίου Παπαχελά. Και θέλω να το πω αυτό, χωρίς να αφαιρθώ ονομαστικά. Ειδικά σε έναν από τους χθεσινούς δημοσιογράφους στην συνέντευξη αυτή. Δεν ήταν και πολύ, ήταν δύο άντρες και μία κυρία. Σε έναν. Άρα, καταλάβω τι αναφέρομαι. Ένας δημοσιογράφος, κύριε Παπά, φίλε μου, όταν βγαίνει στην τηλεόραση και παίρνει συνέντευξη τον Πρωθυπουργό, δεν μπορεί η εικόνα, το ύφος και τα λόγια του να είναι: μα πόσο μεγάλο Πρωθυπουργός είσαι. Δεν μπορεί να είναι αυτή η εικόνα δημοσιογραφία στην Ελλάδα. Άμα δεν είναι παιδάκι μου, δεν θες να ρωτήσεις τον Τσίπρα και θες να βγει να τον αποθεώσεις, βάλτε άλλο να κάνει αυτή τη δουλειά. Μην ξεφτιλίζεστε έτσι. Ναι. Λοιπόν, ένα είναι αυτό. Το δεύτερο λοιπόν που θέλουμε να ξεκινήσουμε είναι ότι στην εκκίνηση είναι ότι έχουμε από τη μια πλευρά τον ποιητή και από την άλλη πλευρά τον σκακιστή. Διότι θα ήθελε να είμαι Κασπάροφ ή ξέρω εγώ Καρπόφ. Πάντως από τη χθεσινή Τσίπρα, ναι. Να πούμε το μείζον. Ποια αίσθηση σας, τι αποκομίζετε? Ο Μέγας Ναπολέων. Ακούστε. Δεν θα κάνω δημοψήφισμα. Πάνε περίπατο οι συνταγματικές προτάσεις του Τσίπρα με τη συλλογή υπογραφών θα πρέπει να γίνουν δημοψήφισματα. Το ξέρετε ότι αυτό είναι πρόταση του Τσίπρα για το Σύνταγμα. Θα αλλάξουμε. Όχι, θα το φέρει το δημοψήφισμα, έτσι και αλλιώς. Δεν θα κάνει, λέει, δημοψήφισμα. Γιατί δεν θα κάνει δημοψήφισμα, γιατί λέει πρώτα απ' όλα δεν είναι σωστό εμείς να αποφασίσουμε πώς θα λέγεται μια άλλη χώρα. Μα εμείς δεν θα αποφασίσουμε πώς θα λέγεται μια άλλη χώρα. Εμείς θα αποφασίσουμε πώς θα την αναγνωρίσουμε εμείς. Αν θέλουμε τη συμφωνία που μας θέλουμε. Δεύτερον και κυριότερον. Θα με κρίνει, λέει, η ιστορία. Προσέξτε. Δεν θα με κρίνει η Βουλή. Δεν θα τη φέρω τη συμφωνία τώρα στη Βουλή. Δεν θα κάνω δημοψήφισμα, δεν θα κάνω εκλογές, γιατί θα με κρίνει η ιστορία. Άλλωστε, το δημοψήφισμα στο οποίο προσήλθαμε το 2015 ήταν για το αν θέλουμε ή όχι την συμφωνία. Σωστά. Που μας έδινε ο κύριος Ιωάννης Κλάβδιος Ιούγκερ. Ναι, λοιπόν. Και προσέξτε και το καλύτερο. Λέει χθες ο Κατρούγκολε σε μια συνέντευξή του: δεν είναι καλό, λέει, να κάνουμε διχαστικά δημοψηφίσματα με συναισθηματισμό. Προσέξτε, είσαι εκπρόσωπος αυτής της κυβερνήσεως που έκανε το δημοψήφισμα τον Ιούλιο του 2015. Θέτοντας το ερώτημα, όχι ναι. Όχι ναι. Ούτε καν ναι, όχι. Όχι ναι. Πώς λεγόταν, στο compliance program, τάδε, ας πούμε, κλπ. Αλλά τώρα λέει. Το έφαγε η μαρμάγκα έτσι κι αλλιώς. Και λέει ο Κατρούγκαλ, προσέξτε, δεν είναι σωστό να κάνουμε δημοψηφίσματα με συναισθηματισμό. Λοιπόν, κύριε Μανώλη Μαυρομάτη, καλημέρα σας. Καλημέρα Άρη, καλημέρα στους φίλους ακροατές του Sky και στον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Καλημέρα κύριε Γεωργιάδη. Καλημέρα κύριε Μαυρομάτη, καλημέρα. Λοιπόν, κύριε Μαυρομάτη, τα χαρακτηριστικά του Μουντιάλ. Μπράβο, αρχίζει το Μουντιάλ. Αρχίζει το μάτς. Γιατί εγώ πιστεύω ότι αρχίζει και σήμερα στη Βουλή άλλο μάτς, αλλά εγώ πιστεύω ότι θα είναι και αυτό ισχυρό και σκληρό, όπως αυτό που θα γίνει στην Ρωσία. 21η λοιπόν διοργάνωση σήμερα στη Ρωσία, 5.30 είναι η τελετή έναρξης, μια τελετή έναρξης που θα δούμε όπως πάντοτε τις εκπλήξεις που ετοιμάζουν οι οργανώτριες χώρες και κυρίως αυτό το οποίο ετοιμάζει ο κύριος Πούτιν, που περιμένει 1,5 εκατομμύριο τουριστών, 400.000 όμως είναι τα εισιτήρια που έχουν πουληθεί μέχρι στιγμής εκτός Ρωσίας. Το Μουντιάλ αυτό είναι το 21ο, 11 πόλεις, 10 δισεκατομμύρια είναι η δαπάνη η οποία έγινε από το ρωσικό κράτος. Ή αλλιώς η επένδυση που έκανε η Ρωσία, βεβαίως, σε γήπεδα κτλ. Τα πάντα. Και αυτό σημαίνει ότι ο Πούτιν θέλει οπωσδήποτε να επιτύχει και για πολιτικούς λόγους σε αυτή τη διοργάνωση που είχε και το προηγούμενο βεβαίως ότι ήταν όπως θεωρήθηκε από πολλούς ότι πήρε η Ρωσία με κάποιο τρόπο βοηθούμενη από τον Πλατινί και την FIFA. Αυτά όμως έχουν ξεπεραστεί και καθώς το συνέδριο χθες της FIFA έδωσε το Μουντιάλ του 2026, το 2022 θα γίνει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στο Κατάρ, σε τρεις χώρες, Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Μεξικό.
Για πέμπτη φορά το Μαρόκο που ήταν ο αντίπαλος μόνος του έχασε, και αυτό γιατί η FIFA θεωρεί πλέον ότι τα έξοδα είναι τεράστια και δεν μπορεί να τα αντιμετωπίσει με την σημερινή οικονομική παγκόσμια κρίση μόνο ένα κράτος. Έτσι λοιπόν οι Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδάς και Μεξικό θα είναι με 48 ομάδες αντί για τις 32 που θα είναι αυτό το Μουντιάλ που ξεκινάει σήμερα στις 6 με τον αγώνα της Ρωσίας εναντίον της Σαουδικής Αραβίας. Πρέπει να πω ότι μέχρι τώρα τουλάχιστον να υπενθυμίσω, η Βραζιλία είναι η κάτοχος 5 τίτλων, η Ιταλία 4, η Γερμανία επίσης 4, η Ουρουγουάη και η Αργεντινή από 2 κατακτήσεις στο Μουντιάλ και από 1 η Ισπανία, η Αγγλία και η Γαλλία. Ένα μεγάλο τουρνουά, το οποίο βεβαίως σας είπα για τα 10 δισεκατομμύρια ευρώ ότι κόστησε, όμως έχει μεγάλα κέρδη και η FIFA. Θα μοιράσει 460 εκατομμύρια ευρώ σε 32 ομάδες. Οι 64 αγώνες που θα γίνουν είναι για 8 ομίλους, 2 θα είναι οι πρώτοι που θα περάσουν στον δεύτερο γύρο. Υπενθυμίζω, το 1930 ήταν η πρώτη μεγάλη διοργάνωση στην Ουρουγουάη. Πολύ ωραία. Το 1928 ξεκίνησαν όλα στο Τιμπιντάμπο, ένα λοφίσκο στη Βαρκελόνη, όπου ένας κύριος με ωραίο βέβαια και μπαστούνι, ο Ζιλ Ριμέ, με μια ομάδα έπινε κόκκινο κρασί όπως λένε, Βίνιο Τίντο, και εκεί ξεκίνησαν τα πάντα για να κάνουν ένα Μουντιάλ. Μουντιάλ που έγινε στο Μοντεβιδέο για πρώτη φορά στην Ουρουγουάη, με ένα πλοίο που μετέφερε τους παίκτες των ευρωπαϊκών ομάδων και οι παίκτες επί 1,5 μήνα, τόσο ήταν η διάρκεια του ταξιδιού, όπως καταλαβαίνετε πολύ δύσκολα μπορούσαν να κάνουν προπόνηση. Πολλές μπάλες, λέει τότε η ιστορία, χάθηκαν στο πέλαγος καθώς πήγαιναν το πλοίο τις ομάδες της Ευρώπης. Η όμιλη αυτή, αν μου επιτρέπετε ακόμα και έχουμε την δυνατότητα, εκτός αν πρέπει να ρωτήσετε κάτι κύριε Γεωργιάδη, εσείς που ξέρετε και ποδόσφαιρο από ό,τι καταλαβαίνω, πολύ ευχαρίστως, γιατί τοποθετηθήκατε προς τη Γερμανία. Εγώ, από την εποχή του Ρουμενίγκε, μ' αρέσει η Ρουμενίγκε Γερμανία. Ήταν τότε που περιέγραφα εγώ προφανώς, αποθυμώστε, γι' αυτό σας έχει μείνει. Λοιπόν, εδώ τα προγνωστικά βεβαίως είναι πολλαπλά και εξαρτάται στο δεύτερο γύρο, που είπαμε ότι 2 είναι οι ομάδες που προκρίνονται από τους 8 γύρους για τη δεύτερη φάση. Εκεί λοιπόν έχουμε, εγώ προγνωστικά λέω για τον πρώτο γύρο θα προκριθεί Ρωσία-Ουρουγουάη. Οι εκπλήξεις βέβαια δεν μπορούν να γίνουν την Αίγυπτο και τη Σαουδική Αραβία. Στον δεύτερο όμιλο Πορτογαλία, Ισπανία, Ιράν και το Μαρόκο. Πορτογαλία, Ισπανία είναι τα φοβορή. Θα παίξουν μάλιστα αύριο τον πρώτο τους αγώνα αντιμέτωποι. Μεγάλη κρίση εντωμεταξύ στην Ισπανία, όπου ο προπονητής ο Χούλιο Ποτέγκη είναι αυτός που οδήγησε την Ισπανία στα τελικά και φρόντισε να πάει να υπογράψει συμβόλαιο με τη Ρεάλ Μαδρίτης 2 ημέρες νωρίτερα από την έναρξη του Μουντιάλ. Έτσι λοιπόν η Ομοσπονδία της Ισπανίας, σοβαρή Ομοσπονδία, είπε «Κύριε Πετέγκη, μπορείτε να πάτε στη Ρεάλ, αλλά δεν θα είσαστε με την εθνική ομάδα». Από τους άλλους ομίλους, Γαλλία, Περού, Δανία, γρήγορα Γαλλία και Περού. Εγώ βλέπω ότι η Γαλλία να φτάνει στους 4 με την ευκαιρία αυτή. Αργεντινή, Κροατία, Ισλανδία, Νιγηρία, η Αργεντινή και αυτή βεβαίως είναι από τα φαβορή. Βραζιλία, Ελβετία, Κωνσταρίκα, Σερβία. Εγώ βλέπω Βραζιλία, Σερβία. Το μεγάλο φαβορεί πάντοτε η Βραζιλία, όπως πάντοτε λέω, όχι όμως την τελευταία φορά που έχασε. Και Γερμανία, Μεξικό, Σουηδία, Νότια Κορέα. Γερμανία, Μεξικό για το δεύτερο γύρο είναι οι προβλέψεις. Βέλγιο, Αγγλία, Τινησία, Παναμάς. Βέλγιο, Αγγλία, εκτός από έκπληξη δεν βλέπω τίποτα άλλο. Το Βέλγιο μπορεί να κάνει τη μεγάλη έκπληξη να φτάσει στους 4. Και ο 8ος όμιλος είναι ο πιο αμφίροπος. Πολωνία, Κολομβία, Σενεγάλη και Ιαπωνία. Η Πολωνία έχει ένα προβάδισμα, η Κολομβία λέω εγώ προσωπικά είναι το προβάδισμα και η Ιαπωνία το μεγάλο outsider σε αυτή την οργάνωση για τον δεύτερο γύρο. Η επιλογή σας και Μαυρομάτι κλείνουμε. Η μεγάλη επιλογή κατά την προσωπική μου εκτίμηση και εννοείται για τη δεύτερη φάση θα δούμε και τα ζευγάρια πώς θα δημιουργηθούν λέω, είναι η Βραζιλία με την Γαλλία ή την Αργεντινή θα ήταν το μεγάλο ντέρμπι, γιατί έχουν να παίξουν πάρα πολλά χρόνια, μάλλον ποτέ δεν έφτασαν σε ένα τελικό αυτές οι δύο ομάδες, ενώ από το 2006 μέχρι το 2014 ευρωπαϊκές ομάδες είναι αυτές που κατέκτησαν τον τίτλο. Το 2002 ήταν η τελευταία η Βραζιλία και τελευταία το 2014 η Γερμανία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, καλημέρα σας. Καλημέρα και καλή συνέχεια. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. 8:21 πρώτα λεπτά.
Στο Ηνωμένο Βασίλειο τα αγγολογικά περιστατικά λύνονται εντός δύο εβδομάδων με αναμονή, δύο εβδομάδων. Τεχνογνωσία υπάρχει, αλλάξε την κατάσταση να επιστρέψει ο κόσμος να προσφέρει, λέει ο Ιωάννης, ιατρός μάλλον μέσω Twitter, κύριε Γεωργιάδη. Λοιπόν, για τον κύριο Καμένο, γιατί η ιστορία ξεκίνησε στην προσπάθεια του κυρίου Τσίπρα να διασπάσει τη Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, από τον περασμένο Δεκέμβρη, όταν εισήχθη το θέμα των Σκοπίων. Δεν ξέρω όσοι ψήφισαν Τσίπρα είχαν εις γνώσιν τους ότι θα το φέρει το θέμα των Σκοπίων. Γιατί θέλω να πάω λίγο στην εκκίνηση των πραγμάτων, γιατί βρήκα ένα πολύ ωραίο ηχητικό του κυρίου Καμένου. Είναι προφανές ότι η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ είχε ως προϋπόθεση ότι ο κύριος Καμένος θα ήταν η εξασφάλιση ότι ο κύριος Τσίπρας, παρά το παρελθόν του ΣΥΡΙΖΑ και την άποψη του κόμματος αυτού ότι τα Σκόπια πρέπει να λέγονται Μακεδονία, ότι δεν θα αγγίξουν αυτό το θέμα. Γι' αυτό άλλωστε θυμίζω ότι όταν ο κύριος Μουζάλα σε μια συνέντευξή του είχε αποκαλέσει τα Σκόπια Μακεδονία, ο κύριος Καμένος είχε απειλήσει με πτώση της κυβερνήσεως. Ναι. Άλλο αν ο συνήθως μετά το κατάπιε. Άρα ένας άνθρωπος ο οποίος εξεγείρεται στο έλασον ότι ένας υπουργός του ξέφυγε σε μία συνέντευξη και χρησιμοποίησε τον όρο Μακεδονία για τα Σκόπια, δεν μπορεί να υποκρίνεται στο μείζον που είναι η οριστική παραχώρηση του ονόματος Μακεδονία στους Σκοπιανούς. Άρα λοιπόν εδώ επέκτηκε ένα σύνηθες, δεν θα πω θέατρο, θα πω τσίρκο από τον Καμένο και παίζεται ακόμα, ο οποίος τι λέει. Λέει ότι εγώ δεν ψηφίζω αυτή τη συμφωνία και δεν την ψηφίσω ποτέ γιατί μένω πιστός. Αλλά στηρίζω την κυβέρνηση. Αλλά στηρίζω την κυβέρνηση για να πάει ο Τσίπρας πρέπει να υπογράψει συμφωνία και να δεσμεύσει τη χώρα. Για τον κύριο Καμένο, ο κύριος Πρωθυπουργός είπε. Ο Πάνος Καμένος έχει τις αρχές και τις αξίες του, αλλά δεν είναι έμπορος πατριωτισμού. Δεν θα ρίξει την κυβέρνηση για να κάνει πολιτική καριέρα όπως έκανε ο κύριος Σαμαράς στην κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Ενώ εσείς θα το σχολιάσω λίγο εδώ. Είναι παιδό, το σχολιάστε. Ενώ εσείς είστε οι τζογαντόροι. Μισό λεπτό όμως, μισό λεπτό. Πάνος Καμένος, λίγο πριν τις εκλογές του Ιανουαρίου 2015, σε μια συγκέντρωση ανελιτών, ανεξαρτήτων Ελλήνων, στη Θεσσαλονίκη. Για να εξηγηθούμε από εδώ τη Μακεδονία. Επόμενη κυβέρνηση με ανεξάρτητους Έλληνες δεν θα έχει κανένα σύνθετο του όρου Μακεδονία. Ουρανομίκη συζητοκραυγές, έτοιμος να ρίξει κυβέρνηση σας παρακαλώ. Να το πούμε λίγο έτσι. Αλλά δεν είναι τζογαδόρος για τον κύριο Τσίπρα, είναι ιδεολόγος. Εάν είσαι στην κυβέρνηση Τσίπρα και διαφωνείς με αυτή τη συμφωνία, είσαι άνθρωπος με αρχές. Εάν είσαι στην αντιπολίτευση τώρα και διαφωνείς με αυτή τη συμφωνία, είσαι ακροδεξιός, εθνικιστής, φασίστας, ακραίος. Και τζογαδόρος. Και τζογαδόρος. Προσέξτε τον παραλογισμό του Αλέξη Τσίπρα. Ο συμμετέχων στην κυβέρνηση έχει αρχές. Οπότε τι να κάνουμε λόγω των αρχών του να λέει αυτά. Αλευτικώς ψηφίζει την κυβέρνηση, οπότε έχει αρχές. Ω την αντιπολίτευση δεν έχει αρχές. Αυτός είναι τζογαδόρος. Λοιπόν, αυτοί οι παραλογισμοί. Εγώ χθες είδα έναν Τσίπρα. Ανησύχησα λίγο. Είναι στα ώρα να τους βρίξει. Μπαγαλά. Όταν ένας άνθρωπος βγαίνει στη τηλεόραση και λέει εγώ θα με κρίνει η ιστορία και δεν θα δώσω λογαριασμό σε κανέναν, ούτε ο λαός θα μιλήσει, ούτε τα συλλαλητήρια με νοιάζουν, ούτε δημοψήφισμα θα κάνω γιατί εγώ συνομιλώ με την ιστορία, ξέρετε το επόμενο βήμα είναι δύσκολο. Λοιπόν, γιατί συνήθως στις δημοκρατίες ο κάθε πρωθυπουργός καταλαβαίνει ότι δεν είναι τύραννος, δεν είναι δικτάτορ, δεν κυβερνά ερήμην του λαού. Στο τέλος, στις δημοκρατίες κάνουμε αυτό που θέλει ο λαός. Αυτόν εκπροσωπούμε. Όχι τον εαυτό μας, το κόμμα μας, την παρέα μας, την οικογένειά μας. Τώρα, τι λέει η Νέα Δημοκρατία προς αυτό. Υπάρχει μείζον ζήτημα συνταγματικής τάξης. Και αυτό έθεσε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον κύριο πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας. Γιατί υπάρχει ζήτημα συνταγματικής τάξης. Διότι ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος εμφανίζεται ως προς την προκειμένη συμφωνία να μην έχει πλειοψηφία στη Βουλή, γιατί ο κυβερνητικός του εταίρος είπε ότι δεν θα το ψηφίσει, θα πάει μόνος του μεθαύριο στις πρέσπες, θα βάλει την υπογραφή του, η δε υπογραφή του θα δημιουργήσει νομικά τα τελεσμένα ανυπέρβλητα, τα οποία θα δεσμεύουν την όποια μελλοντική κυβέρνηση. Βεβαίως. Γιατί αυτό που δεν έχει καταλάβει ο πολλής κόσμος είναι ότι εφόσον βάλει την υπογραφή του ο Πρωθυπουργός σε αυτή τη συμφωνία και τα Σκόπια λάβουν πρόσκληση εντάξεως στο ΝΑΤΟ,
υπό τους όρους εκπληρώσεως αυτών των όρων της συμφωνίας, είναι αδύνατον να κάνει να πίσω μετά. Βουλή και να κάνει ναι. πίσω. Ο κύριος Σαμαράς στη δήλωσή του θέτει και μια άλλη διάσταση αναφορικώς με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Χαρακτηρίζει ανιστόρητη τη σύμπλευση του κυρίου Παυλόπουλου με τον κύριο Τσίπρα. Εγώ δεν μπορώ να σχολιάσω τη σύγκρουση, το σχόλιο του κυρίου Σαμαρά, του πρώην πρωθυπουργού Σαμαρά, για το θέμα της στάσης του Προέδρου της Δημοκρατίας. Είναι άνθρωποι που ναι. πολύ έκανε σχόλιο για την συμφωνία ο Προέδρος της Δημοκρατίας. Μπορεί μάλλον αλλιώς. Μπορεί ο Προέδρος της Δημοκρατίας. Ας δούμε δηλαδή το τυπικό του πράγματος. Μην κάνετε σχόλια που σας φέρνουν σε δύσκολες θέσεις και τα σχετικά. Μπορεί ο Προέδρος της Δημοκρατίας να σχολιάζει τη συνθήκη. Μπορεί. Ακούστε. Μιλάω τώρα. Γιατί έβαλε καλολογικά στοιχεία όταν υποδέχθηκε τον κύριο Τσίπρα, γι' αυτό λέω. Μιλώ επί της αρχής. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, όπως είναι το σύνταγμα της χώρας μας, δεν μπορεί να παρεμβαίνει σε καμία πολιτική διαμάχη. Δηλαδή, κάθε ένας από εμάς, πολίτης ή πολιτικός, να πει το κοντό του και το μακρύ του, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας μπορεί. Όχι, ο πρόεδρος δεν μπορεί. Μάλιστα. Γιατί ο πρόεδρος πρέπει να μπορεί να εκπροσωπεί στην προκειμένη περίπτωση και τον πολίτη που θα πάει στο συλλαλητήριο και θα διαφωνεί με τη συμφωνία και τον πολίτη που θεωρεί τη συμφωνία καλή. Γιατί ο πρόεδρος Δημοκρατίας είναι ενοποιητικό στοιχείο του πολιτεύματος, δεν είναι διαιρετικό. Άρα ο κύριος πρόεδρος Δημοκρατίας πρέπει να στέκεται πάνω από τις πολιτικές διαμάχες. Από εκεί πέρα δεν θα κάνω άλλο σχόλιο. Από εκείνη το σχόλιο του κύριου Σαμαρά, αν καταλαβαίνω. Οφείλω όμως να σας πω ναι. ότι ο κύριος Μητσοτάκης πήγε χθες στον πρόεδρο Δημοκρατίας για να θέσει ένα ζήτημα που είναι απολύτως στην αρμοδιότητα του πρόεδρου Δημοκρατίας. Γιατί ποια είναι η αρμοδιότητα του Προέδρου Δημοκρατίας? Ο έλεγχος της στήρησης του συντάγματος. Ναι, αλλά με προκαλείτε τώρα. Όταν του λες και ποια είναι η αρμοδιότητά του δημοσίως. Δεν ξέρει τι είναι η αρμοδιότητά. Ναι, αλλά, δεν λέω εγώ ότι περιμένει εμένα να προκαλέσει την αρμοδιότητά του. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας έκανε χθες και κάτι ακόμη, για να το καταλάβουμε όλοι. Του είπε ποια είναι η αρμοδιότητά του. Είναι απολύτως προφανές ότι χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης διετύπωσε στην αυτού εξοχότητα τον πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας ένα συγκεκριμένο αίτημα. Ποιο ήταν το αίτημα? Ο κύριος πρόεδρος της Δημοκρατίας, που εκπροσωπεί τον ελληνικό λαό στο ανώτατο επίπεδο και που βρίσκεται εκεί για να είναι η εξασφάλιση τη στήριξη του συντάγματος, να διαπιστώσει εάν ο κύριος Τσίπρας έχει την πολιτική νομιμοποίηση να υπογράψει αυτή τη συμφωνία και να δεσμεύσει την Ελλάδα. Αυτό τώρα που σας λέω είναι απολύτως αρμοδιότητες του. Θα συνεχίσουμε πάνω σε αυτό αμέσως μετά τις ειδήσεις σε τίτλους. Πήλε μου, και καλημερίζω όλους και όλες φυσικά που με έχετε στείλει τα μηνύματά σας. Παίρνω την ερώτηση του Παναγιώτη, κύριε Γεωργιάδη. Καλημέρα και πάλι. Ρωτήστε, παρακαλώ, λέει η κυρία Πορτοσάλτε, τον κύριο Γεωργιάδη, είναι υπέρ της σύνθετης ονομασίας? Ορίστε, διαβάζετε το ερώτημα και μόνο σας. Εγώ είμαι εξαιρετικά κατά τη σύνθετης ονομασίας. Την θεωρώ έναν επώδυνο συμβιβασμό, τον οποίο θα μπορούσε ενδεχομένως να δεχθεί η Ελλάδα στην περίπτωση που είχε μια ιδανική κατά τα άλλα συμφωνία. Δεν θα το έκανα δει ποτέ με χαρά. Η επιθυμία μου θα είναι και παραμένει να μην υπάρχει όρος Μακεδονία στο όνομα των Σκοπίων. Αντιλαμβάνομαι και όλους εκείνους που λένε ότι πιθανότατα αυτό πια δεν είναι εφικτό μετά από όλα όσα έχουν προηγηθεί. Άρα τι λέω εγώ και τι λέει η Νέα Δημοκρατία, όχι τι λέω εγώ. Λέει, παιδιά, ας αφήσουμε για λίγο το θέμα της ονομασίας τελευταίο, αφού αυτό είναι αυτό που κυρίως διχάζει τον ελληνικό λαό, και ας δούμε τη συμφωνία. Και αν έχουμε μια τέλεια συμφωνία, ας πούμε στο όνομα. Αν δεν έχουμε μια καλή συμφωνία, δεν έχει νόημα να τσακωνόμαστε για το όνομα. Αυτό λέει γκρόσο μότο η Νέα Δημοκρατία. Είναι αυτή η συμφωνία μια τέτοια συμφωνία που θα μας οδηγούσε να μιλήσουμε για το όνομα? Απάντηση: όχι. Γιατί? Διότι αυτή η συμφωνία, ειδικά μετά την ανάγνωσή της, κύριε Πρωτοσάλτε, χθες το βράδυ, γιατί άρχισαν να μας τη δώσουν? Γιατί θέλανε να περάσει ένα 24ωρο να δουλεύει η προπαγάνδα του non-paper. Από το non-paper που μοίρασε ο Τσίπρας την Τρίτη το βράδυ με το διάγγελμα. Μέχρι τη συμφωνία που διαβάσαμε χθες, έχει απόσταση πολύ Όχι, μεγάλη. Καμία σχέση. Και θέλουμε και επί της ουσίας. Πρώτα απ' όλα δεν υπάρχει επιτρέπετε... σε Μακεδονία με συμφωνία. Θα χρειαστούμε πραγματικά guide, οδηγό για να περπατήσουμε στα σκοτεινά σημεία της συμφωνίας. Συμφωνία. Και γι' αυτό το λόγο, αν μου επιτρέπετε, κύριε Γεωργιάδη, αύριο το πρωί θα είναι φιλοξενούμενο στο Λεδοθάλαμο ο κύριος Άγγελος Συρίγος, ο οποίος είναι εμπειρογνώμων επί των θεμάτων αυτών. Δηλαδή για να μας εξηγήσει ο άνθρωπος τα μελανά σκοτεινά σημεία της συμφωνίας και κυρίως να καταλάβουμε τι θα πει υπηκότητα, ηθαγένεια, εθνικότητα. Ναι, εδώ δηλαδή εδώ μπερδεύονται διάφορες ιστορίες για να περνάει ο καθένας την προπαγάνδα του. Εδώ ναι. Να πω ότι επειδή η κυβέρνηση αυτή την προπαγάνδα είναι πάρα πολύ καλή. Κυκλοφορεί ένας καθηγητής, τον βλέπω τώρα, ο κύριος Παδάκη, ένας κύριος Λιάκουρας. Μάλιστα. Το αντιμετώπισα και εγώ χθες στην εκπομπή του κύριου Χατζηνικολάου. Ο κύριος Λιάκουρας βγαίνει ως αναπληρωτής καθηγητής διεθνούς δικαίου. Λάθος. Είναι συνεργάτης του κύριου Κοτζιά. Ο συντάκτης της συμφωνίας, ο συμμετέχων στη συμφωνία, βγαίνει να εξηγήσει πόσο καλή είναι η συμφωνία.
Δηλαδή εδώ, αυτό πια στην Ελλάδα έχει χαθεί το μέτρο. Ναι. Έχει χαθεί το μέτρο. Θα πρέπει η δημοσιογραφία από την άλλη πλευρά. Από κάτι. Συνεργάτης κύριε Κουτσιά. Μάλιστα. Ναι, ναι. Και να πει ό,τι θέλει. Βεβαίως. Αυτό καμία δεν δίνεις κάνει η δημοσιογραφία στην Ελλάδα, δεν το κάνει. Λοιπόν, για πάμε και να πάρουμε. Ευτυχώς ο κ. Χατζηνικολάου χθες στην εκπομπή το είπε. Δηλαδή, μόλις κάναμε την κουβέντα, βεβαίως το είπε. Ενώ μάλιστα βλέπω και στο Παπαδάκι τώρα παίζει χωρίς να γράφει από κάτω. Μπορεί να μην το ξέρει ο Παπαδάκι, να δικήσω. Βέβαια, αν καταλαβαίνω καλά, μάλλον το είπατε πρώτος εσείς πριν υποθεί. Αλλά πάμε τώρα παρακάτω, μην δυσκολεύω πρωί τα πράγματα. Λοιπόν, παίρνουμε ακόμη δύο ερωτήσεις θα πάρουμε. Η Λίλη. Ναι. Εδώ, το διαβάζω. Καλημέρα. Όχι, προς... γιατί ο κ. Χατζηνικολάου είχε βγάλει τον κύριο Συρίγο προθέσει να μας λοιπόν, δίκη. Λίλη, ναι. Καλημέρα. Ως προς συνταγματική τάξη έχει δίκιο η Νέα Δημοκρατία. Αλλά πραγματικά δεν νομίζω να έβρισκε ποτέ λύση χωρίς το Μακεδονία μέσα. Κανείς δεν θα μπορούσε πλέον. Τι σας απαντάτε. Είπα λοιπόν, τι είπα προηγουμένως. Εγώ προσωπικά δεν θα ήθελα σύνδετη ονομασία. Δεν μου αρέσει. Με ενοχλεί. Με πονάει, πώς να σας το πω. Παρά τα αυτά, αντιλαμβάνομαι σε συνθήκες πολιτικού ρεαλισμού ότι είναι πιθανόν ότι δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Όμως αυτό θα ήταν για την Ελλάδα ένα μείζον σημείο υποχώρησης. Μόνο σε μια πολύ καλή συμφωνία θα έχει ανάγκη η Ελλάδα να φτάσει σε αυτή την υποχώρηση. Αυτό σας λέω. Ναι. Μέσω Twitter η Λίζα Ντελινταδάκη λέει: καλημέρα, Άδωνης Γεωργιάδης. Μπορείς να μου εξηγήσεις το επιχείρημα πώς έγινε η συμφωνία για να μην πέσουν στην αγκαλιά της Τουρκίας? Η Τουρκία δεν είναι στο ΝΑΤΟ. Είναι τελείως λανθασμένο επιχείρημα και ψευδές. Λένε, ας πούμε, μα δεν βλέπετε ότι κάνουν γυμνάσια οι Τούρκοι με τους Σκοπιανούς στο στρατό τους? Βεβαίως. Αύριο θα κάνουν περισσότερα. Διότι τώρα κάνουν τα γυμνάσια ενώ είναι μια χώρα εντός ΝΑΤΟ και μια χώρα εκτός ΝΑΤΟ. Αύριο θα είναι δύο χώρες σύμμαχοι στα πλαίσια του ΝΑΤΟ. Καθόλου αυτή η συμφωνία δεν απομακρύνει τα Σκόπια από την αγκαλιά της Τουρκίας. Ενδεχομένως θα μπορούσε να πει κάποιος ότι η ένταξή του στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα την έδαινε περισσότερο σε ένα άρμα εναντίον της Τουρκίας. Αλλά ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παιδιά, σήμερα είναι αδύνατη για τα Σκόπια. Όχι γιατί δεν θέλει η Ελλάδα, γιατί δεν θέλει η Ευρώπη. Η συζήτηση στην Ευρώπη για διεύρυνση σήμερα είναι το πιο αντιδημοφιλές. Με διαφωνεί ο Μακρόν κλπ. Αυτό είναι τώρα. Το δηλαδή επιχείρημα μιλάμε είναι για κάτι που θα γίνεται από 20-25 χρόνια. Ναι. Λοιπόν, άλλα δύο ερωτήματα. Ο δημόσιος υπάλληλος πάλι μέσω Twitter. Καλημέρα. Δεν προβληματίζει τη Νέα Δημοκρατία η ευρεία αποδοχή της συμφωνίας από τους πάντες στο εξωτερικό? Όχι, διότι αυτό ήταν ότι όποιου είδους συμφωνία και να έχει κλειστεί θα χαιρετίζεται από τον διεθνή παράγοντα, ο οποίος διεθνής παράγοντα από την πρώτη μέρα, το 1992, ζητούσε να λυθεί αυτό το ζήτημα. Οι πιέσεις των Ευρωπαίων και των Αμερικανών για να υποχωρήσει η Ελλάδα στο ζήτημα των Σκοπίων δεν είναι σημερινές. Είναι διαρκής. Δεν καίγεται ο Αμερικάνος, κύριε Πρωτοσάλτε, για τις ευαισθησίες της δικής μου που γεννήθηκε ο πατέρας του Αμίντεο Φλωρίνης. Δεν καίγεται γι' αυτό ο Αμερικάνος και δεν είναι και δουλειά του να καίγεται. Ούτε καίγεται ο Βρετανός, ούτε καίγεται ο Γερμανός, ούτε καίγεται κανένας από όλους αυτούς. Εμείς καιγόμαστε. Εμείς ζούμε εδώ. Έτσι. Άρα μην τρελαθούμε. Ο διεθνής παράγων δεν χαιρετίζει τις λεπτομέρειες αυτής της συμφωνίας. Ο διεθνής παράγων χαιρετίζει το γεγονός ότι σταματάει ένα πρόβλημα που είχε στα Βαλκάνια. Ο Μπιλ Τριανταφύλου. Καλημέρα, Άρη. Μια ερώτηση για τον κύριο Γεωργιάδη. Θα ακυρώσετε τη συμφωνία, ναι ή όχι, μιας και την κύρωσή της μπορεί να την διαχειριστεί η επόμενη κυβέρνηση? Αυτό που προσπαθούμε να εξηγήσουμε από χθες είναι ότι η υπογραφή της συμφωνίας και η ένταξη των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ δημιουργεί ανυπέρβλητα τετελεσμένα ασχέτως της επικείμενης μετά κύρωσης. Εδώ είναι το ψέμα που κάνει ο Τσίπρας. Θα το εξηγήσει το φίλο για να το καταλάβει που βρισκόμαστε σήμερα. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι ο κύριος Τσίπρας πηγαίνει στις πρέσπες, υπογράφει τη συμφωνία, στέλνει βάση συμφωνίας η Ελλάδα την πρόσκληση για να έρθει το ΝΑΤΟ και να γίνει μέλος της Ατλαντικής Συμμαχίας υπό την αίρεση ότι οι Σκοπιανοί θα κάνουν αυτά τα πράγματα που προβλέπει αυτή η συμφωνία. Και χρησιμοποιεί και κάτι ακόμη, λέει. Ναι. Αφήνω το χρόνο στους άλλους να κάνουν αυτά που πρέπει να κάνουν και θα την φέρω κατόπιν εορτής για να τους υποχρεώσω να τα κάνουν και να μην δεσμευτούμε και καλά εμείς αποδεχόμενοι αν εκείνοι δεν τα κάνουν στο μεταγενέστερο χρονικό διάστημα. Ναι. Έχει πάει η Ελλάδα, έχει υπογράψει να χαρτί στην Ατλαντική Συμμαχία, έχουν προσκληθεί τα Σκόπια στην Ατλαντική Συμμαχία και έχουν συμφωνήσει γι' αυτό όλες οι υπόλοιπες χώρες, κράτη-μέλη, ότι αν τα Σκόπια κάνουν αυτά που λέει αυτό το χαρτί που στέλνει η Ελλάδα, θα γίνουν μέλος. Παίρνει την έγκριση ότι ο Τσίπρας από Παρίας, όπως γράφει η Χάντας, γίνεται πραγματιστής. Κάτσε, αν αυτό τον νοιάζει. Πάμε παρακάτω. Πολύ ωραία. Λοιπόν. Και τα κάνουν όλα οι Σκοπιανοί. Τα κάνουν. Μπορεί να έρθει μετά η Ελληνική Βουλή και να πει όχι. Είναι αυτό πολιτικά εφικτό, κύριε Πετροσάλτε? Δίνει μια δυνατότητα η συμφωνία να σηκώνει η Ελλάδα κόκκινες κάρτες εάν δεν τα κάνουν στον χρόνο του. Αυτό είναι για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά αυτό είναι κομμωδία. Το ΝΑΤΟ έχει μπει στο ΝΑΤΟ. Άρα, για να καταλάβει, με ρωτάει.
θα έχουν μπει τα Σκόπια στο ΝΑΤΟ και θα είναι μετά νομικά και πολιτικά αδύνατο. Θα σε καραγκιώσεις. Θα σε κοροϊδεύει το σύμπαν αν πάει να κάνεις το ανάποδο. Θα βρεθεί η χώρα όχι σε διπλωματική απομόνωση, σε συντριβή. Άρα στην πραγματικότητα η υπογραφή που θα βάλει ο κύριος Τσίπρας στις πρέσπες δεσμεύει τη χώρα. Άρα αυτό το οποίο λέει θα έρθει η Βουλή εκ των υστέρων να εγκρίνει είναι μια ψευτιά. Θα έπρεπε η Βουλή να του δώσει την εξουσιοδότηση για να βάλει αυτή την υπογραφή και να έχει μετά η Βουλή το δικαίωμα να κάνει και την κύρωση. Ωραία, κρατήστε το αυτό. Αυτό θα κουβεντιάσουμε αφού στο μεταξύ άνοιξω μια ακόμη παρένθεση, γιατί όπως έχει ένα δεύτερο ερώτημα. Ο κύριος Καραμαλής, αν δεν μιλήσει τώρα, πότε, λέει ο Μπιλ Τριανταφύλου. Χωρίς να, εγώ δεν είμαι εκπρόσωπος του κύριου Καραμαλή. Οφείλουμε να σας πω ότι πριν, μια και λέγαμε για τον κύριο Χατζηνικολάου, ότι πριν από μερικές εβδομάδες το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Real News είχε μια διαρροή για τις απόψεις του Κώστα Καραμαλή για τη γλώσσα και για την εθνικότητα. Και νομίζω ότι διαφωνεί, αυτή η διαρροή. Διαφωνεί. Απολύτως διαφωνεί, ναι, ο Κώστας Καραμαλής, και νομίζω ότι αυτή η διαρροή ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Λοιπόν, προσέξτε όμως, θες, όπως κύλησε η κουβέντα, κάποια στιγμή έρχεται και στον Καραμαλή. Και τι λέει ο κύριος Τσίπρας για τον Κώστα Καραμαλή. Ακούστε τώρα, να δούμε. Δηλαδή, μάλλον, ας πάρουμε το ηχητικό πρώτα απ' όλα. Νομίζω ότι είναι σαφές ότι ο Κώστας Καραμαλής διαχειρίστηκε με ευθύνη το θέμα αυτό. Και η στάση που είχε στο Βουκουρέστι ήταν μια στάση ευθύνης. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, ο τρόπος που ακολούθως διαχειριστήκαμε μια πολύ ορθή θέση και στάση στο Βουκουρέστι, είχε προβλήματα, ομολογώ. Πρόσεξε τώρα. Κάνει τσιριμόνια, κάνει γλυκούλες, γλυκούλικα λόγια προς τον κύριο Καραμαλή ο κύριος Τσίπρας και λέει λοιπόν ότι συμπεριφέρθηκε υπεύθυνα το 2008. Άρα συμπεριφέρεται ανεύθυνα ο κύριος Τσίπρας τώρα. Δεν έχει καμία σχέση και καμία σύγκριση η πολιτική του Κώστα Καραμαλή και της Ντόρας Μπακογιάννου του 8 με αυτό που κάνει σήμερα ο κύριος Τσίπρας. Και σας λέω την ουσιώδη διαφορά και επειδή θα πείτε εδώ, έλα μου, όταν λέει αυτά ο Γεωργιάδης ο Μπίξο δείξε, δείτε την ανάλυση που έκανε ο καθηγητής ο κύριος Κερίδης. Ο καθηγητής ο κύριος Κερίδης είναι ειδικός επί αυτών των θεμάτων. Είναι, ο άνθρωπος δεν είναι της δικής μου πολιτικής σχολής, είναι πάρα πολύ μετριοπαθής. Φαντάζομαι τον ξέρω τον κύριο Κερίδη. Βέβαια, σου και τον παρακολουθώ και άλλα. Και έκανε μια ανάλυση προ τα στο άξιον και τα λοιπά. Και εξήγησε ο άνθρωπος ότι δεν μπορεί να συγκρίνει αυτή τη συμφωνία με την πολιτική της Ντόρας Μπακογιάννη και του Κώστα Καραμαλή στο Βουκουρέστι, διότι τότε δεν παραχωρήθηκε μακεδονική γλώσσα και μακεδονική εθνότητα. Ενώ τώρα παραχωρείται μακεδονική γλώσσα και μακεδονική και εθνότητα. Και είπε ο κύριος Κερίδης και τον παρακολουθούσα προχθές το βράδυ σε μία ακόμη εξαιρετική εκπομπή στο Άξιον το βράδυ, ναι. Με τον Γιώργο Κουβαρά και όλους τους υπόλοιπους συντελεστές, ότι και τι λέει ο κύριος Κερίδης, είμαι της φιλελεύθερης αντίληψης ότι πρέπει να το λύσουμε, να το προχωρήσουμε αυτό το θέμα με τους Σκοπιανούς. Δεν μπορώ να δεχθώ την παραχώρηση της γλώσσας και της εθνικότητας. Μα είναι δηλαδή, θέλω να το εξηγήσω. Παραβιάζει κάθε. Άκουστε, δεν έχει γίνει αντιληπτό. Εδώ μας κοροϊδεύουν οι Σκοπιανοί και ο Τσίπρας, βέβαια, δεν καταλαβαίνει από αυτά. Τι λέει ο Τσίπρας, τι παρουσιάζουν ως μεγάλη επιτυχία για τη συμφωνία, ότι υπάρχει ο αστερίσκος στη γλώσσα του δεν έχει σχέση με την αρχαία ελληνική και ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν σχέση με την αρχαία, με το Μέγα Αλέξανδρο και την αρχαία Μακεδονία. Μάλιστα. Αυτός ο μακεδονικός εισαγωγικά αλυτρωτισμός του Μεγάλου Αλεξάνδρου και του Φιλίππου είναι η εκδοχή των τελευταίων ετών του Γκρούευσκι. Είναι ο γελίος μακεδονικός, ο ακραίος, το πούμε έτσι, μακεδονικός αλυτρωτισμός. Δεν είναι αυτό για το οποίο μιλάμε στα Βαλκάνια 100 χρόνια. Αυτό προέκυψε τα τελευταία 10 χρόνια. Το ιδεολόγημα είναι άλλο. Το ιδεολόγημα αρχίζει από το τέλος του περασμένου προπερασμού. Είναι σλαβικό. Είναι η Μακεδονία του Ίλιντεν. Και να ενωθεί αυτό όλη η Μακεδονία, είναι. Όλη η Μακεδονία. Αυτό η επανάσταση του Ίλιντεν. Δηλαδή το κομμάτι της Βουλγαρίας, της Ελλάδος και της Νοτίου Σερβίας να ενωθούν αυτό και να σχηματίσουν το μακεδονικό κράτος. Αυτό το κομμάτι του μακεδονικού αλυτρωτισμού αποτελεί, κύριε Άρη Πρωτοσάλτε, συνυφασμένο με το σλαβικό στοιχείο. Άρα όταν αυτοί λένε η γλώσσα μας είναι νοτιοσλαβική, δεν κάνουν καμία παραχώρηση ως προς την προπαγάνδα τους 100 ετών. Αντιθέτως, όταν η Ελλάδα βάζει σε αυτή την νοτιοσλαβική διάλεκτο τον όρο μακεδονική, αυτομάτως δίνει πολιτική νομιμοποίηση, αναγνωρίζει αυτόν τον αλυτρωτισμό 100 ετών. Αυτό ο κύριος Τσίπρας δεν μπορεί να το καταλάβει. Που πιθανώς να απελευθερώσει και την Νότια Μακεδονία μα κάποια στιγμή. Αυτός είναι ο πυρήνας του μακεδονικού σε εισαγωγικά αλυτρωτισμού. Χθες είχα το μάθημά μου στην ελληνική αγωγή στην ιστορία. Μπήκατε σε αυτά. Χθες κάναμε όλο αυτό το κομμάτι. Μάλιστα. Κάναμε όλο το μακεδονικό από το Ίλιντεν
Κάναμε όλο το ρόλο του Κουκουέ, την απόφαση τη Κομιντέρν, τη Κεντρική Επιτροπή κτλ. Λοιπόν, αυτά τα, άμα τα παρακολουθήσει. Οι θέσει του Κουκουέ σήμερα όμω είναι πάρα πολύ σοβαρέ, κύριε Γεωργιάδη. Δεν έχει σχέση το Κουκουέ με το ΣΥΡΙΖΑ. Το Κουκουέ, ακούστε. Ναι, ναι. Σήμερα, λέω, είναι σύμφωνη, αλλά. Έχει πολλέ διαφωνίε ιδεολογικέ. Σήμερα είναι πάρα πολύ σοβαρό το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδο. Με το Κομμουνιστικό Κόμμα. Όμω δεν μπορεί να μην αναγνωρίσει το Κουκουέ ότι ιδεολογικά είναι πάντα συνεπέ. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι οπορτουνιστές. Να σας εξηγήσω γιατί. Το έλεγα χθες στον κύριο Κατρούγκαλο και φυσικά δεν απαντούσε. Ο κύριος Κατρούγκαλος έλεγε προ μερικών μηνών: εγώ είμαι κομμουνιστής. Έτσι δεν έλεγε. Μες. Ο κύριος Δρίτσας έλεγε στη Βουλή πριν από 3 χρόνια ότι εμείς θέλουμε να διαλυθεί το ΝΑΤΟ. Το θυμάστε καθόλου? Φυσικά. Ο ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα, η απόφαση του συνεδρίου του είναι ότι η Ατλαντική Συμμαχία δεν έχει πλέον λόγο ύπαρξη και πρέπει να διαλυθεί. Αυτή είναι η συνεδριακή απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Τώρα έρχεται αυτό το κόμμα που λέει συνεδριακά ότι πρέπει να διαλυθεί η Ατλαντική Συμμαχία και διαφημίζει μια συμφωνία της οποίας ο στόχος είναι τα Σκόπια να μπουν στην Ατλαντική Συμμαχία. Και χαίρεται τώρα ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ γιατί ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ δίνει συγχαρητήρια στον Πρωθυπουργό της Ελλάδος. Δηλαδή έπρεπε, κύριε Πρωτοσάλτε, να δούμε κυβέρνηση της αριστεράς για να πάρουμε τα εύσημα του ΝΑΤΟ στην Ελλάδα. Γιατί κυβέρνηση δεξιάς, εύσημα από το ΝΑΤΟ δεν μπόρεσε να πάρει. Διάλειμμα. Λοιπόν, αυτό που λέει ο κύριος Τσίπρας για εσάς, για τη Νέα Δημοκρατία, είναι ότι ο κύριος Σαμαράς και εσείς, δηλαδή η ακροδεξιά, ποδηγετείτε τον κύριο Μητσοτάκη και το κόμμα. Και ότι τον τραβάτε. Λοιπόν, αυτά είναι μια προπαγάνδα του κυρίου Τσίπρα και πάρα πολύ φτηνή. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν χρειάζεται εκεί δαιμόνες. Και δεν παίζουμε σε αυτόν τον ρόλο. Εγώ ειδικά, για να μιλήσω για τον εαυτό μου, προσπαθώ να ακολουθώ όσο μπορώ τη γραμμή που χαράζει το κόμμα. Δεν έχω καμία διάθεση να δημιουργήσω πρόβλημα στο κόμμα, ούτε να χαράξω προσωπική πολιτική. Καθόλου. Οι θέσεις που εκφράζω είναι οι θέσεις τις οποίες αποφασίζει ο πρόεδρος Νέας Δημοκρατίας και η Νέα Δημοκρατία και τις οποίες καλούμαστε εμείς να εκπροσωπήσουμε. Μπορεί να τις εκφράσω καμιά φορά καλύτερα, μπορεί να τις εκφράσω καμιά φορά χειρότερα, μπορεί ο τόνος μου να είναι υψηλότερος, μπορεί ο τόνος μου να είναι χαμηλότερος, αλλά πάντα προσπαθώ να είμαι στη γραμμή του Κυριάκου Μητσοτάκη. Άρα αυτά τα οποία λέω και εγώ και αυτά τα οποία λέει η Νέα Δημοκρατία δεν είναι γραμμή ούτε Αντώνη Σαμαρά ούτε Άδωνη Γεωργιάδη. Είναι γραμμή Κυριάκου Μητσοτάκη. Τώρα, προφανώς ο κύριος Τσίπρας, επειδή ο Μητσοτάκης του ρίχνει στις δημοσκοπήσεις 15 μονάδες και 20 και στα προσωπικά τους και στα πρόθεση ψήφου και στα ποιοτικά και σε όλα, θέλει με κάποιο τρόπο να τον πλήξει. Ναι. Πολλοί όμως γράφουν, το διαβάζω και στην αυτογραφία, ότι πρέπει δεν είναι αυτά που θα πίστευε κατά βάθος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά τι να κάνει τώρα που βρέθηκε να, το υπερασπιστεί έναντι των ψηφοφόρων. Τη διαβάζω και εγώ αυτή τη θεωρία. Θέλω όμως να σας πω με μεγάλη ειλικρίνεια κάτι. Επειδή μιλάω αυτό με τον Κυριάκο πάρα πολύ και στις σκέψεις μας και προσωπικά, γιατί είμαστε και φίλοι, δεν είναι μόνο πρόεδρος μου, μιλάμε, είμαστε φίλοι. Σας διαβεβαιώ ότι στο κομμάτι της μακεδονικής εθνότητας και της μακεδονικής γλώσσης και της μακεδονικής ταυτότητας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι εντελώς κάθετος. Μπορεί στον τόνο της συνθέτου ονομασίας να είναι ένα κλικ πιο κάτω από μένα, αλλά προσέξτε και εκεί, τον είδατε στο Χατζητήπε. Στην εκπομπή εδώ στο Sky. Δεν το θέλω, λέγω, την ονομασία, αλλά το εκτέ θα μην υπήρχε. Αλλά πιθανόν αυτό να λέγαμε πάντα εγώ προηγουμένως. Άρα λοιπόν όλη αυτή η παραφιλολογία δεν ισχύει. Η γραμμή είναι του Μητσοτάκη. Ο Μητσοτάκης πρώτος σηκώθηκε στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας και είπε: Δεν θα ενώσουμε τους Σκοπιανούς για να διχάσουμε τους Έλληνες. Αυτό είναι απόφαση. Αυτή είναι η πιο σημαντική από όλο αυτό το πράγμα, το εξάμεινο. Ναι. Αυτό που μας μένει είναι αυτή η πρόταση του κυρίου Μητσοτάκη πάντως. Ότι δεν θα σκοτωθούμε εμείς μεταξύ μας. Είναι δικιά του. Δεν είναι ούτε του Σαμαρά, δεν είναι ούτε διότι του Γεωργιάδη. Γιατί χθες ο κύριος Τσίπρας δεν μας εξήγησε γιατί ξαφνικά η Ελλάδα, και κρίνω με αυτό, έγινε επισπεύτουσα χώρα. Τι είναι αυτό δηλαδή, πέραν από την ανάγκη του κύριου Τσίπρα να τον ονομάζει Χάλτεσμπλατ ως συστημικό παίκτη δίπλα στην κυρία Μέρκελ, γιατί εμείς στεγόμαστε. Αυτό δεν έχω καταλάβει. Να πάρουμε, λέει, ένα διπλωματικό κεφάλαιο. Ναι, το πιο ωραίο έκφραση. Λίγο μπακαλιαρίστικη μου κάνει. Ένας ηγέτης που ξεκίνησε με κεντρικό του σύνθημα Go Back, Madame Merkel. Και ένα κόμμα το οποίο εξακολουθεί να έχει στον τίτλο του το όνομα Συνασπισμός της Ριζοσπαστικής Αριστεράς, ειδονίζεται επειδή η κυρία Μέρκελ και ο πρόεδρος Τραμπ λένε πόσο καλό κόμμα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και πόσο μεγάλος ηγέτης είναι ο Τσίπρας. Αυτό ομολογώ με ξεπερνάει, κύριε Πρωτοσάλτε. Αυτό είναι γιατί θέλει στο μέλλον ο κύριος Τσίπρας να φτιάξει ένα κόμμα δικό του με 30-40 ανθρώπους. Πριν από ένα μήνα. Για να ανοίξει τους δρόμους της σοσιαλδημοκρατίας που έλεγε χθες το βράδυ. Πριν από ένα μήνα είχα διαβάσει ένα άρθρο του Αλέξη Παπαχελάδη στην Καθημερινή και νομίζω ότι αυτή είναι η ουσία. Ο κύριος Τσίπρας έχει φύγει από την πραγματικότητα της Ελλάδος.
Βλέπει τα κόκκινα χαλιά που του τρώνουνε, του αρέσει η μεγάλη ζωή που ζει και έχει χάσει την επαφή του με τον πραγματικό κόσμο. Όταν βγαίνει στην τηλεόραση και λέει «Δεν με ενδιαφέρει τι λέει ο λαός στους δρόμους και δεν με ενδιαφέρουν τα συλλαλητήρια», βάλτε αυτό δίπλα στο τι έλεγε ο Τσίπρας με μερικά χρόνια. Ότι ο κόσμος στους δρόμους θα αποφασίσει. Τι διαφορά. Άρα λοιπόν ο κύριος Τσίπρας έχει χάσει την επαφή του με αυτή την ορμητική δύναμη που τον έκανε πρωθυπουργό. Και γι' αυτό και θα πέσει και γρήγορα. Καλημέρα σας κύριε Γεωργιάδη. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε σε λίγο μετά το διάλειμμα, το Δελτίο Ειδήσεων με τον Μπάμπη Παπαδημητρίου.